Και να πάμε κατευθείαν να συνδεθούμε με την Αδαμαντία Λιόλιου, την απεσταλμένη του Open στο Τελαβίβ. Εκεί, Αδαμαντία, επειδή αυτές οι μέρες αναγκαστικά εστιάσαμε σε αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά εδώ στην Αττική, έχουμε χάσει λίγο τις εξελίξεις με το τι συμβαίνει εκεί. Διαβάζαμε νωρίτερα εδώ σε εφημερίδες ότι η επίθεση του Ιράν απέναντι στο Ισραήλ είναι πάρα πολύ κοντά και ότι ενδέχεται και σήμερα, ότι είναι κρίσιμη, εν πάση περιπτώσει, η σημερινή ημέρα. Τι πληροφορίες έχεις εσύ, δώσε μας το αναλυτικό σου, όπως είναι πάντα, το ρεπορτάζ σου. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Χρήση από το Τελαβίβ. Τώρα εμείς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση είτε ψυχολογικού πολέμου είτε πραγματικής ουσίας της καθυστέρησης και αναμονής αυτής της επίθεσης απάντησης από το Ιράν, τους συμμάχους του και το Ισραήλ. Πληθαίνουν οι πληροφορίες, πολλές αναφορές, κυρίως από χθες το απόγευμα και από αμερικανικά μέσα και από ισραηλινές πηγές που έχουμε, ότι ουσιαστικά είναι ζήτημα ωρών, μέσα στις επόμενες 24 ώρες ενδεχομένως, να έχουμε την συγκεκριμένη επίθεση από το Ιράν, τους συμμάχους του και επίσης και από την Χεζμπολά. Ενώ μάλιστα σίγουρα υπάρχει και η πληροφορία ότι αυτή η εβδομάδα που διανύουμε είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Να θυμίσουμε ότι η χθεσινή 12 Αυγούστου και η σημερινή ημέρα και η 13η Αυγούστου ήταν από τις ημερομηνίες που είχαν μπει στο στόχαστρο, διότι είναι η εβραϊκή γιορτή της Αμπεάβ και επομένως λόγω συμβολισμού όλοι περίμεναν ότι το Ιράν θα κάνει τη συγκεκριμένη επίθεση. Μάλιστα, πληροφορίες είχε και το Fox News από χθες το απόγευμα ότι θα γίνει μάλιστα μέσα στη συγκεκριμένη εβδομάδα η επίθεση αυτή, αλλά και η Wall Street Journal, επομένως και αμερικανικά μέσα, που είχαν παρατηρήσει, όπως αναφερόταν, και συγκεκριμένες κινήσεις εντών η κινητικότητα και της Χεζμπολά, όπως και του Ιράν, για μια μαζική επίθεση. Μάλιστα, οι πληροφορίες που είχαμε ήταν ότι το Ιράν προσαρμόζει και προετοιμάζει μια επίθεση ανάλογη με αυτή του Απριλίου, με μαζική εκτόξευση πυράβλων όπως και drones. Να πούμε ότι η χθεσινή νύχτα πέρασε χωρίς να γίνει αυτή η επίθεση. Ήμασταν όλοι σε μια επιφυλακή, διότι οι πληροφορίες συνέτειναν σε κάτι τέτοιο. Αλλά και οι επόμενες ώρες και οι επόμενες ημέρες της συγκεκριμένης εβδομάδας θεωρούνται κρίσιμες για την συγκεκριμένη επίθεση. Χθες το βράδυ είχαμε μια ενημέρωση και από τον εκπρόσωπο του Ισραηλινού στρατού, τον Χαγκάρη, ο οποίος είπε ότι η χώρα βρίσκεται σε καθεστώς ύψης ετοιμότητας, δεν πρέπει κανείς να εφησυχάζει. Δεν άλλαξε ωστόσο τις οδηγίες του εσωτερικού μετόπου, ουσιαστικά τις οδηγίες προς τους πολίτες για το τι πρέπει να κάνουν για να προστατευτούν από την ενδεχόμενη επίθεση. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, σημαίνει ότι το Ισραήλ έχει τις αντίστοιχες πληροφορίες του από τις μυστικές υπηρεσίες, προφανώς ότι είναι ζήτημα ωρών. Επομένως, τότε τα λεπτά, τα επόμενα, θα είναι που θα επέλθει η συγκεκριμένη επίθεση. Την ίδια ώρα, βέβαια, όλος ο πλανήτης, όλη η διεθνής κοινότητα έχει πέσει πάνω στις δυνάμεις του Ιράν, προτρέποντας για την αποφυγή της κλιμάκωσης. Αλλά και οι πληροφορίες που έρχονταν για την επικείμενη επίθεση, ακόμη και στις 24 αυτές ώρες, οδηγούσαν στην πληροφορία ότι το Ιράν θα κάνει μια στοχευμένη επίθεση ώστε να μην προκαλέσει έναν περιφερειακό πόλεμο. Χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερα ρευστά, διότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει πώς μια επίθεση θα εκτιμηθεί από το Ισραήλ, έτσι ώστε στη συνέχεια να οδηγηθούμε ακόμη και σε έναν περιφερειακό πόλεμο. Τώρα έχει σημασία ότι ο διπλωματικός πυρετός συνεχίζεται. Είχαμε επικοινωνία και του Άντωνι Μπλίγκερ με τον Τούρκο ομόλογό του, τον Φιντάν, διότι αύριο, να θυμίσουμε ότι είναι η μέρα η οποία έχει οριστεί ως η μέρα των διαπραγματεύσεων, να μετακινηθεί δηλαδή αντιπροσωπεία είτε στο Κάιρο είτε στο Κατάρ, να μένουμε να μάθουμε σήμερα ενδεχομένως σε ποια από τις δύο πόλεις, ώστε να υπάρξει η συζήτηση για την επιστροφή των ομήρων και για την κατάπαυση του πυρός. Έτσι λοιπόν και ο Άντωνι Μπλίνκεν είπε στον Τούρκο ομολογό του ότι θα πρέπει να πιέσει αντίστοιχα και τη Χαμάς ώστε να συμμετέχει σε συγκεκριμένες διαπραγματεύσεις. Υπήρχε η πληροφορία ότι η Χαμάς δεν δέχεται κάτι τέτοιο. Πλέον αλλάζει λίγο το σκηνικό.
Λέει ότι τουλάχιστον δεν αποσύρεται εντελώς από τις συνομιλίες. Ωστόσο, αυτό που προτάσει και θέτει είναι το σχέδιο που είχε βάλει στο τραπέζι ο Τζο Μπάιντεν τις προηγούμενες ημέρες. Και πάνω σε αυτό να συζητηθεί και να κλείσει ενδεχομένως κάποια συμφωνία, αν και φαίνεται ότι είμαστε ιδιαίτερα μακριά από κάτι τέτοιο. Αλλά και σήμερα ο ανώτερος σύμβουλος του Μπάιντεν, ο Μακ Γκουρ, μετακινείται προς το Κάιρο, έτσι ώστε να συζητηθεί η ασφάλεια του διαδρόμου που υπάρχει μεταξύ της Αιγύπτου και της Λωρίδας της Γάζας, καθώς εκεί όντως υπάρχουν κάποιες εντάσεις, υπάρχει στρατός του Ισραήλ, είναι ένα μία δίωδος ακόμη και για την ανθρωπιστική βοήθεια, οπότε το ενδιαφέρον πέφτει και σε αυτό το σημείο. Αλλά αναφορές έχουμε και από Αμερικανούς ότι ενδεχομένως και ο Άντονι Μπλίνκεν μέσα στη μέρα, το απόγευμα αργότερα, να βρεθεί στη Μέση Ανατολή, έτσι ώστε να συζητηθούν και η αποκλιμάκωση ενδεχομένως, αλλά φυσικά και η συμφωνία για την κατάβαση του Ρώσου και για την επιστροφή των ομήρων. Δεν ξέρω αν έχεις αυτή την πληροφορία. Φαντάζομαι όμως ότι σίγουρα θα επηρεάσει τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αν δηλαδή μέχρι να επιτεθεί το Ιράν στο Ισραήλ, αν υπάρξει συμφωνία μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ για κατάπαυση του πυρός και επιστροφή των ομήρων, αν αυτό οδηγεί σε μια, πώς να το πούμε, το Ιράν σε μια επιλογή να μην επιτεθεί τελικά στο Ισραήλ. Να μην υπάρξει δηλαδή αυτή η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είναι μια εύθραυστη κατάσταση. Ως τώρα παρατηρούμε αυτές τις διαδικασίες που γίνονται για προσέγγιση των διαπραγματεύσεων από το Ισραήλ αρχικά με τους διαμεσολαβητές Κατάρ και Αιγύπτου, αλλά και τη Χαμάς αντίστοιχα με τους διαμεσολαβητές, ποτέ δεν έχουν καθίσει στο ίδιο τραπέζι. Φυσικά και είναι ένας παράγοντας που παίζει το ρόλο του, διότι δείχνουν ότι θέλουν να το συζητήσουν, ωστόσο δεν φαίνεται ότι θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Νομίζω ότι αποκλείεται ότι θα καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία. Απλώς είναι ένα ορόσημο ότι είναι στο τραπέζι και οι διαπραγματεύσεις. Βέβαια, να πούμε, Γιώργο, ότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία σήμερα εξέφρασε σχεδόν τη βεβαιότητα ότι το Ιράν δεν θα ήθελε να κλιμακώσει την κατάσταση. Και ότι σε κάθε περίπτωση και ο ίδιος δουλεύει με το Ιράν προσπαθώντας να το προτρέψει να μην οδηγηθούν τα πράγματα στα άκρα. Επομένως είναι μία περίοδος στάθμισης, σίγουρα και αναμονής και ψυχολογικού πολέμου, άλλωστε το έχουν πει και όλες οι πλευρές. Αρχικά θεωρούσαμε ότι και από αμερικανικά μέσα ότι η Χεζμπολά θα ξεκινήσει την επίθεση, θα ακολουθήσει το Ιράν. Φαίνεται ότι σταθμίζουν όλα τα γεγονότα. Έχουμε την αυριανή μέρα των διαπραγματεύσεων, αν τελικά γίνουν, και αυτό είναι ακόμη στο τραπέζι. Και βέβαια, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν αυξήσει τις δυνάμεις τους στη Μέση Ανατολή. Έχουν μετακινήσει το πυρηνοκίνητο υποβρύχιο Τζόρτζια, το οποίο μπορεί να μεταφέρει 154 πυράβλους κρούς τύπου Tomahawk, αλλά και επίσης και το αεροπλανοφόρο Lincoln, το οποίο είναι το δεύτερο που βρίσκεται στην περιοχή για την υποστήριξη ουσιαστικά της του Ισραήλ στην ενδεχόμενη επίθεση. Αλλά έχει μια σημασία ότι χθες είδαμε για πρώτη φορά από τον Τζον Κίρμπι, τον σύμβουλο του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ της Αμερικής, δηλαδή σε ένα επίπεδο ανώτερο και από την πλευρά της Αμερικής, να λέει ρητά ότι οι πληροφορίες της Αμερικής συντείνουν με αυτές του Ισραήλ ότι η επίθεση αυτή θα γίνει μέσα στη συγκεκριμένη εβδομάδα. Είναι όμως βέβαια ακόμη τα πράγματα, θα λέγαμε, ίσως και αχαρτογράφητα. Είναι αυτό το ζήτημα αναμονής που έχει τεθεί στο τραπέζι όλες αυτές τις μέρες και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν. Και μια σημαντική πληροφορία, μιας που με ρώτησες για τη διαπραγμάτευση και για την κατάβαση του πυρός και την επιστροφή των ομήρων, είναι ότι ο Γκάλαντ, ο Υπουργός Άμυνας, έδωσε μία αναφορά ότι 20 με 35 θεωρείται πως είναι η ζωντανή όμηρη αυτή την ώρα στη Λωρίδα της Γάζας. Ενώ να αναφέρουμε ότι η Χαμάς, ο Μπέιντα, ανέφερε πως η Χαμάς, αξιωματούχος ουσιαστικά της Χαμάς, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την υπηρεσία φύλαξης κάποιων ομήρων, σκότωσε, πέθανε στη διάρκεια του αυτή της φύλαξης ένας όμηρος και τραυματίστηκαν άλλες δύο γυναίκες. Ένα περιστατικό που συνέβη, διερευνάται το θέμα από τη Χαμάς, δεν μπορεί να ξέρει τι ακριβώς συνέβη το Ισραήλ. Έτσι διαμορφώνεται το σκηνικό μέχρι αυτή την ώρα. Αδαμαντία, πώς εξελίσσεται η κατάσταση στην πολεμική αναμέτρηση μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά? Αυτές το τελευταίο διάστημα συνεχίζονται οι επιθέσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
στη μεταξύ τους αντιπαράθεση. Έχει κλιμακωθεί η ένταση στο βόρειο μέτωπο. Είναι συνεχής οι εκτοξεύσεις ρουκετών από την πλευρά της Χεζμπολάχ από το νότιο Λίβανο προς το βόρειο Ισραήλ. Μάλιστα και χθες είχαμε μία πτώση ρουκέτας σε ανοιχτό πεδίο όμως την κυρία Τσμονά που βρίσκεται στο βόρειο Ισραήλ. Αντιστοίχως ο Ισραηλινός στρατός απαντά με πλήγματα όπως ανέφερε ήδη και χθες σε θέσεις εκτόξευσης ρουκετών της Χεζμπολάχ, όπως επίσης και σε στρατιωτικά σημεία, σε θέσεις αποθήκευσης πυράβλων. Οι αναφορές που έχουμε, όπως και τα αλάρμ που έχουμε και εμείς εδώ, οι συναγερμοί από το Βόρειο Ισραήλ είναι συνεχή. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχει μια κινητικότητα, όπως παρατηρείται στο Βόρειο Μέτωπο. Την προηγούμενη νύχτα ήταν 30 οι ρουκέτες που εκτόξευσε η Χεζμπολάχ προς το Βόρειο Ισραήλ και ανέλαβε μάλιστα και την ευθύνη. Αντίστοιχα και ο Ισραηλινός στρατός κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ για κάτι τέτοιο. Με αντίστοιχες αναχαιτήσεις βέβαια, αλλά και κάποιες ρουκέτες που πέφτουν σε ανοιχτό πεδίο και προκαλούν κυρίως πυρκαγιές. Οπότε πέρα από τη λωρίδα της Γάζας και τις επιχειρήσεις που διεξάγονται εκεί, είναι ένα μέτωπο που απασχολεί ιδιαίτερα. Και γι' αυτό το λόγο όλοι, κυρίως στο βόρειο μέτωπο, βρίσκονται σε επιφυλακή. Χθες είχαμε και την πληροφορία και από τους κατοίκους των υψηπέδων του Γκολάν ότι είναι σε ετοιμότητα. Τους έχει δοθεί οδηγία να βρίσκονται κοντά σε καταφύγια για να μπορούν να αντιμετωπίσουν οτιδήποτε, διότι υπάρχει αναφορά ότι ενδεχομένως και η Χεζμπολάχ να ξεκινήσει κάποιες επιθέσεις. Οπότε τους αφορά άμεσα τυχόν πλήγμα ή τυχόν στόχευση στην περιοχή τους. Αδαμαντία, σε ευχαριστούμε. Έδωσε και τον τίτλο Αδαμαντία σήμερα και για την κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Πόλεμος νεύρων, όπως είπες και εσύ. Πόλεμος νεύρων πραγματικά. Είναι κρίσιμη εβδομάδα, όπως ανέφερες και εσύ. Κρίσιμη εβδομάδα για τις εξελίξεις. Και το ζήτημα είναι εκεί. Αν περάσει αυτή η εβδομάδα, τι μπορεί να συμβεί. Ακριβώς. Και αυτό ακόμη είναι στο τραπέζι. Είναι μέρα-μέρα παρακολουθούμε τα γεγονότα και φυσικά με συνομιλίες συνεχείς της διεθνούς κοινότητας και τις ΗΠΑ και τους συμμάχους να έχουν ζητήσει να πιέσουν προς την αποκλιμάκωση της κατάστασης. Κρίσιμες και διαπραγματεύσεις. Ο διπλωματικός πυρετός, όπως ανέφερες και εσύ. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αδαμαντία Αλιόλιου. Αδαμαντία, όπως πάντα, αναλυτικό το ρεπορτάζ σου. Σε βλέπουμε από το Τελ Αβίβ και τις εικόνες μας μεταδίδει πάντα ο Δημήτρης Αλεξάκης. Σας ευχαριστούμε πολύ και τους δύο και να προσέχετε.